Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση, είτε μίλησαν είτε είναι εδώ και άκουσαν για τη συμμετοχή τους, αλλά βεβαίως και για τα πολλά χρήσιμα σχόλια που ακούστηκαν. Θα ξεκινήσω με τους τρεις βουλευτές πριν έρθω στους εισηγητές των κομμάτων, στους εκπροσώπους των κομμάτων, για να πω τούτο, ξεκινώντας από τον τελευταίο προς τα πίσω. Δεν συμφωνώ με το αποσπασματικό απόλυτα. Κατανοώ την ανάγκη για μόνιμότερες ρυθμίσεις, αλλά απλώς για να το έχουμε υπόψη μας, εδώ και 40 χρόνια προσπαθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες να φέρουν μια αντίστοιχη ρύθμιση για να κάνουν κάτι με τους ήδη διαμένοντες παράτυπους μετανάστες στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, με τελευταία προσπάθεια αυτή του George Bush Jr. στη δεκαετία του 2000. Δεν τα έχουν καταφέρει εδώ και 40 χρόνια. Το καταφέραμε εμείς. Δεν τα έχουν καταφέρει και δεν πρόκειται από εδώ και στο εξής να καταφέρουν, γιατί στο μεταξύ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει αλλάξει πάρα πολύ, πηγαίνοντας προς τη μια κατεύθυνση, αλλά και το Δημοκρατικό Κόμμα, κυρίως κάποια συγκεκριμένα στοιχεία του έχουν αλλάξει πάρα πολύ, πηγαίνοντας προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Επιβεβαιώνοντας αυτό που σας είπα και στην πρωτολογία, το πόσο δύσκολο πια είναι στη Δύση να νομοθετήσουμε και να πάρουμε πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα, το οποίο έχει γίνει τόσο διχαστικό και τόσο πολιτικό. Η Ελλάδα είναι η εξαίρεση και είναι η επιτυχία μέσα σε αυτή τη συνολική αποτυχία. Ως προς τα ΚΙΤ, είναι πράγματα που συζητήσαμε και θα συζητούμε και πάντοτε είμαστε ανοιχτοί για να βελτιώνουμε καταστάσεις. Και υπάρχουν ελλείμματα, υπάρχουν προβλήματα. Όμως, από το βήμα της Βουλής, της Επιτροπής εδώ, των δύο, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να ευχαριστήσω ως Υπουργός συνολικά τους λίγους εργαζόμενους που έχουμε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στις δομές μας, στην Υπηρεσία Ασύλου, στην Υπηρεσία Υποδοχής, και οι οποίοι πραγματικά έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα για να αντιμετωπίσουν αυτή την γενικευμένη πανευρωπαϊκή αύξηση ροών και να τα καταφέρουμε εν τέλει, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, πολύ καλύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους μας. Με χαμηλούς, θα σας έλεγα, μισθούς, δουλεύοντας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, διότι αυτή είναι μια δουλειά που δεν είναι στο 8ωρο, το καταλαβαίνουν όλοι στις δομές και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό η ηγεσία του Υπουργείου και εγώ προσωπικά θα είμαι πάντα δίπλα τους, όπως αποδείξαμε με συγκεκριμένες ρυθμίσεις που φέραμε, για παράδειγμα την παράταση των συμβάσεων των συμβασιούχων μέσα στο 24, αλλά και νέες προσλήψεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τα προβλήματα. Και τέλος για τη ΓΑΒΔΟ. Δεν είναι τόσο τα νούμερα αυτά καθ' αυτά ανησυχητικά, γιατί τα νούμερα κακά τα ψέματα είναι εξαιρετικά χαμηλά, παραμένουν χαμηλά. Είναι όμως, και πρέπει να ακουστεί αυτό, η γεωγραφία της περιοχής που δυσκολεύει πάρα πολύ το λιμενικό. Εδώ δεν μιλάμε για ανασχέσεις και ελέγχους όπως γίνεται στην ελληνοτουρκική Μεθόριο. Εδώ μιλάμε για ανοιχτή θάλασσα με την Λιβική Ακτή 400 μίλια μακριά. Και κατά συνέπεια, επειδή πάνω και πρώτα απ' όλα βασική μας προτεραιότητα, κύρια προτεραιότητα, πρώτη προτεραιότητα είναι η διαφύλαξη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, μιλάμε κυρίως για επιχειρήσεις διάσωσης εν τέλει. Και άρα υπάρχει μια εγγενής δυσκολία εκεί και πρέπει... Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός ήδη μετά την Πύλο μίλησε ότι πρέπει να σκεφτούμε ναυτική επιχείρηση, όχι του λιμενικού, στα ανοιχτά της Λιβύης όπως το παρελθόν, και βεβαίως επιστροφές. Διότι το σύνολο σχεδόν αυτών των λιγοστών ροών αφορούν καταρχήν, προφανώς η διαδικασία είναι εξατομικευμένη, τα λέω αυτά προς τα αριστερά, αλλά καταρχήν επιστρεπταίους από χώρες που δεν βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως είναι η Αίγυπτος, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Και άρα εκεί πρέπει να τρέξουμε γρήγορα μπροστά. Είμαστε τέταρτον, θα πω, πολύ ευχαριστημένοι και θα σας έλεγα και ευγνώμονες στην Αίγυπτο για το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει φύγει ούτε μία βάρκα από την Αιγυπτιακή ακτή. Αίγυπτος των 110 εκατομμυρίων
η οποία περνάει δεινή οικονομική κρίση σήμερα και η οποία στεγάζει κοντά στα 9 εκατομμύρια πρόσφυγες από όλη την υποσαχάρια Αφρική, Σουδάν, Ερυθρέα, Νταρφούρ, Σομαλία και ούτω καθεξής, και προσφέρει πολύ σημαντικά στον έλεγχο της παράνομης διακίνησης προς την Ευρώπη. Γι' αυτό και στο τελευταίο πακέτο, και αναφέρομαι και στην ελληνική λύση εδώ, γιατί τα 2 δισεκατομμύρια αφορούν τα κράτη-μέλη, δεν αφορούν το τι θα πάρει η Τουρκία ή θα πάρει η Αίγυπτος ή άλλες χώρες, εκεί είναι άλλα τα ποσά. Τα 2 δισεκατομμύρια αφορούν τα κράτη-μέλη εμάς και είναι διεκδίκηση η δικιά μας. Η Αίγυπτος λοιπόν, σε αντίθεση με τον ανατολικό μας γείτονα, παρά την τρομακτική πίεση που έχει δεχτεί και την πολύ μεγάλη κρίση την οποία βιώνει σήμερα λόγω της πτώσης των εσόδων από το Σουέζ, από τον τουρισμό και ούτω καθεξής, έχει ελέγξει πλήρως την ακτογραμμή της. Όμως υπάρχει ροή μέσω Αιγύπτου προς Ανατολική Λιβύη, όπου εκεί τα κυκλώματα εκμεταλλεύονται το ακατάστατο, να το πω κομψά, της καταστάσεως, κυκλώματα στα οποία ενεργά συμμετέχουν Αιγύπτιοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το ξέρουμε αυτό άλλωστε και από την τραγωδία της Πύλου. Η Πύλος δείχνει ότι πράγματι πρέπει να ελέγξουμε τη Λιβική Ακτή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει η Ήλβα Γιώχανσον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά για αυτά που ακούστηκαν από τους βουλευτές μας. Έρχομαι τώρα στους εκπροσώπους των κομμάτων να πω τούτο. Ακούστηκαν πολλά χρήσιμα. Και εγώ κρατάω και την κριτική που γίνεται στις καθυστερήσεις, στις ολιγορίες του συστήματος του διοικητικού μηχανισμού της νόμιμης μετανάστευσης. Άλλωστε ήμουν ο πρώτος ο οποίος μίλησε για αυτά και συγκεκριμένα για πράγματα τα οποία θα προχωρήσουν μέσα στο 24, ξεκινώντας από την έναρξη λειτουργίας των 4 νέων κέντρων λήψης βιομετρικών στοιχείων, 3 στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 24, προκειμένου να απελευθερώσουμε προσωπικό που σήμερα απασχολείται σε αυτές τις λήψεις, στις αποκεντρωμένες, στις διευθύνσεις αλλοδαπών και μετανάστευσης. Είναι ένα μεγάλο βήμα. Δεύτερον, η ψηφιοποίηση των φακέλων, η οποία προχωράει κανονικά. Μιλάμε για 850.000 φακέλους με χιλιάδες έγγραφα μέσα τους, τα οποία σκανάρονται, ψηφιοποιούνται, ώστε οι ανανεώσεις να γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού και όχι με τη χρονοβόρα σημερινή διαδικασία. Ψηφιοποίηση η οποία έχει ξεκινήσει στην Αττική, στην Κρήτη και αλλού και θα ολοκληρωθεί για όλη τη χώρα μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2026. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το RRF, από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι ένα δεύτερο βήμα. Τρίτον, η παράταση των συμβασιούχων στις αποκεντρωμένες. Αποκεντρωμένες που καταρχήν, όπως ξέρετε, εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά με δικούς μας εθνικούς πόρους παρατείναμε τις συμβάσεις όχι μόνο των συμβασιούχων, τους δικούς μας, στην Υπηρεσία Ασύλου, στην Υπηρεσία Υποδοχής, στην Αρχή Προσφυγών, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά και στις διευθύνσεις αλλοδαπών και μετανάστευσης 150 μέσω ΕΤΑ. Και βέβαια η νέα προκήρυξη που θα τρέξει με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, συγχρηματοδότηση για την περίοδο 21-27, φέτος, 24 και θα πάει μέχρι το 29. Είναι τα 6 χρόνια συν 2, ως γνωστόν. Είναι πολύ υποστελεχωμένες, έχουμε μεγάλα προβλήματα, γι' αυτό κάνουμε αυτές τις διορθωτικές κινήσεις και σκεφτόμαστε και επιπλέον μέτρα. Ξέρετε τα γνωστά προβλήματα που έχουμε με το ΑΣΕΠ, αλλά σας μίλησα, βιομετρικά στοιχεία, ψηφιοποίηση, συμβασιούχοι, διαλειτουργικότητα του δικού μας πληροφοριακού συστήματος OPS, η οποία έχει ξεκινήσει με την αστυνομία, με μια σειρά από υπηρεσίες, αλλά βεβαίως πρέπει να ολοκληρωθεί με όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου, ώστε να μην καθυστερούμε 20 και 30 μέρες για να πάρουμε ένα πιστοποιητικό από εδώ και από εκεί και πολύ εύκολα οι υπάλληλοι των διευθύνσεων ολοδοπών και μετανάστευσης να έχουν όλα τα στοιχεία. Άρα γίνονται όλα αυτά, αλλά σωστά ασκείται κριτική ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τώρα, η πολιτογράφηση είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν ανήκει με δική σας απόφαση στο ΣΥΡΙΖΑ, ήδη από το 2016, δεν ανήκει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι μια κουβέντα στην οποία ευχαρίστως να συμμετέχω και εγώ ως Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά βεβαίως κατεξοχήν η αρμόδια υπουργός. Η πολιτογράφηση δεν αφορά την νόμιμη μετανάστευση, αλλά συνδέεται ως το τελικό στάδιο ένταξης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και πρέπει αυτό να ακουστεί και να υποθεί. Τώρα, οι εξετάσεις μπήκανε
για να φύγουμε από τις συνεντεύξεις και την αυθαιρεσία που ενδεχομένως έχουν οι συνεντεύξεις και έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό επιτυχίας στο 50% μέσο όρο, κάποιες χρονιές 60%, κάποιες χρονιές 50%, κάποιες χρονιές 70%, παρά την Έλενα Παπαρίζου και όλα τα υπόλοιπα που διάβασε ο καλός συνάδελφος. Άρα, κρατάω την κριτική, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, αλλά έχω λίγο ακόμα. Κρατάω την κριτική για την καθυστέρηση στην νόμιμη μετανάστευση και να σας πω ότι μέσα στα πολλά που σχεδιάζουμε είναι και νέες θεωρήσεις, tech visa, για να φέρουμε υψηλής ειδίκευσης πέρα από την μπλε κάρτα, την ευρωπαϊκή, talent visa, student visa, που συνδέεται με το νομοσχέδιο που θα καταθέσουμε τώρα στη Βουλή για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, ώστε η Ελλάδα να γίνει ακόμα περισσότερο διεθνής ακαδημαϊκός κόμβος και να διευκολύνεται η έλευση ξένων φοιτητών στην Ελλάδα, ή visiting professors visa, επισκεπτών καθηγητών, οι οποίοι σήμερα είναι αναγκασμένοι να περνάνε μέσα από τους μηχανισμούς της νόμιμης μετανάστευσης, αν θέλουν να μείνουν πάνω από 3 μήνες. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό με τις αποκεντρωμένες κτλ. Και πρέπει όλα αυτά να τα διευκολύνουμε. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα πραγμάτων που πρέπει να γίνει και να προχωρήσουμε μπροστά. Τώρα, είναι αλήθεια, εδώ και 2,5 αιώνες παραδοσιακά χωρίζουμε την πολιτική μας από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά σε δεξιά-αριστερά, κεντροδεξιά, κεντροαριστερά, ακροδεξιά, ακροαριστερά, ό,τι θέλετε. Όντως, υπάρχουν και άλλοι άξονες που μπορεί κανείς να κάνει διαιρέσεις. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε σήμερα από τη συζήτησή μας. Ένας κεντρικός βασικός άξονας είναι μεταξύ σοβαρού και ασόβαρου. Και είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι παρά τα θετικά της συζήτησης, η χώρα έχει πολιτικό πρόβλημα, το οποίο έγκυται στην έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης ως επιτοπλίστων. Και νομίζω αυτό επιβεβαιώθηκε σήμερα εδώ. Διότι είναι άλλο πράγμα να διαφωνούμε με επιχειρήματα και άλλο πράγμα να λέει ο καθένας ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Και πραγματικά λυπάμαι γι' αυτό. Η μετανάστευση είναι ένα πεδίο το οποίο πραγματικά προσελκύει το ασόβαρο και το ό,τι του κατέβει του καθενός στο κεφάλι. Και επιβεβαιώθηκε αυτό σήμερα και θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Ξεκινάω καταρχάς με την παρατήρηση του τρίτου σε δύναμη κόμματος, εκπροσώπου του τρίτου σε δύναμη κόμματος, εδώ στη Βουλή μας, το οποίο θα έπρεπε να ξέρει καλύτερα, ιδίως γιατί έχει και κυβερνητική προϋπηρεσία το κόμμα του και άρα κατά τεκμήριο τουλάχιστον μια σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Μίλησε και ανάλωσε το μισό περίπου της ομιλίας ότι δεν ανταποκρινόμαστε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ότι απαξιώνουμε το κοινοβούλιο, ουδέν αναλυθέστερο. Εγώ προσωπικά έχω έρθει πάρα πολλές φορές στη Βουλή, απαντώ σε όλες τις ερωτήσεις και επιμελούμε και προσωπικά τις απαντήσεις, δεν τις αφήνω απλώς στο γραφείο κοινοβουλευτικού ελέγχου του Υπουργείου, όπως καμιά φορά λόγω φόρτου εργασίας πολύ συχνά γίνεται, ακριβώς γιατί σέβομαι απόλυτα τον ρόλο της Βουλής και τον ρόλο των βουλευτών. Είπε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν παίρνει στοιχεία, δεν ξέρει στοιχεία, δεν μπορεί να συζητήσει. Πώς θα το ανοίξουμε τώρα αυτό? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, κύριοι συνάδελφοι. Καταρχάς, ο καθένας μπορεί να γκουγκλάρει και να βρει ό,τι στοιχείο θέλει για τη μετανάστευση στην πατρίδα μας σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και τα δημοσιεύει και η Eurostat, τα δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα δημοσιεύουν σε μελέτες κτλ. Αυτό μπορεί να το κάνει και η κόρη μου και ο γιος μου 9 και 10 και 11 χρονών. Δεν χρειάζεται να είσαι βουλευτής, να παίρνεις το μισθό του βουλευτή, να έχεις 2 και 3 επιστημονικούς συνεργάτες, να γυρνάς τα κανάλια και να μην ξέρεις τα βασικά. Λέω λοιπόν ότι όποιος επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Υπουργείου, θα το βρούνε οι τεχνικοί μας. Όποιος λοιπόν επισκεφτεί... Εντάξει, δεν οφείλεται τώρα το τεχνικό πρόβλημα στον κύριο Υπουργό. Εντάξει, παρακαλώ.
Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Εγώ πραγματικά λυπάμαι. Λυπάμαι για βουλευτές οι οποίοι έρχονται εδώ και μπορούν... Παρακαλώ, σας άκουσα. Παρακαλώ, όχι διακοπές, όχι διακοπές. Όχι διακοπές. Κατανοώ τον εκνευρισμό. Κύριε Χριστή, σας ακούσαμε. Κύριε Υπουργέ. Όποιος λοιπόν επισκεφτεί, δεν χρειάζεται πολλά, την ιστοσελίδα του Υπουργείου, θα δει ότι είναι αναρτημένα κάθε μήνα με διαγράμματα, με αριθμούς, με απογραφές, τα στοιχεία που αφοράν τόσο το άσυλο, τις παράνομες αφίξεις, όσο και την νόμιμη μετανάστευση. Όπως τα συλλέγει το... Θα το καταφέρεις. Λοιπόν, migration.gov.gr, Παύλα, για να το ξανανοίξετε και θα γίνει. Και έχει ενδιαφέρον να τα δούμε αυτά τα στοιχεία, γιατί είναι και πολύ οπτικοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Άρα προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός? Προς τι όλο αυτό το θέατρο ότι δεν δίνονται στοιχεία την ώρα που δημοσιεύονται κάθε μήνα? Και υπάρχει απόλυτη διαφάνεια των στοιχείων, το ποιος είναι, ποιος δεν είναι, ποιος αιτείται άσυλο, πόσες αιτήσεις ασύλου, πού βρίσκονται κτλ. Ορίστε, εδώ. Πάμε λοιπόν. Έχουμε εδώ τα στοιχεία 2023-2022 από την ιστοσελίδα, έτσι, σε ζωντανό χρόνο. Να μπούμε τώρα στο Δεκέμβριο, τον τελευταίο μήνα, και να δούμε, για παράδειγμα, στην νόμιμη μετανάστευση, τι μας δίνουν τα στοιχεία. Εδώ πάρα πολύ ωραία. Πόσοι είναι, αν ανέβηκαν, ισχύουσες άδειες διαμονής, αν κατέβηκαν, πόσες εκδόθηκαν. Οπτικοποιημένα, πάρα πολύ εύκολα, να μπορεί ο καθένας, ακόμα και ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, να καταλάβει, να κατανοήσει και να τα έχει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ είμαι διαθέσιμος, καταθέστε επίκαιρη ερώτηση, να έρθω στη Βουλή και να σας απαντήσω ανά πάσα στιγμή για ό,τι ζητάτε. Γιατί δεν το κάνετε? Καταθέστε λοιπόν επίκαιρη ερώτηση, να έρθω στη Βουλή, όπως έχω έρθει με ερωτήσεις αλωνών, να απαντήσω. Γιατί αυτή λοιπόν, αυτά είναι το 2023 και πάτε πίσω το 2022 και το 2021. Κύριε Χριστίδη, θα έπρεπε να ξέρετε ότι το Υπουργείο ιδρύθηκε το 2020. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, του οποίου σήμερα ηγούμε, ιδρύθηκε το 2020. Έχει λοιπόν 3 χρόνια ζωής, 3 και κάτι μήνες, και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία έχει εκεί διαθέσιμα, πλήρως διαθέσιμα. Γιατί επιμένετε στο ψέμα με τέτοιο θράσος και με τέτοιο θέατρο? Για ποιο λόγο? Συνεχίζω. Δεν είναι όμως μόνο αυτό ένα στοιχείο έλλειψης σοβαρότητας. Ξεκίνησα από εσάς, αλλά δεν ήσασταν ο μόνος, για να είμαι δίκαιος και με τους υπόλοιπους. Είχαμε το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο από ένα σημείο και μετά ήταν παντελώς εκτός θέματος. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι εκτός θέματος. Διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θέλει να μιλήσει για την νόμιμη μετανάστευση. Εδώ η αφορμή της συζήτησής μας είναι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νόμιμη μετανάστευση. Θέλει διαρκώς και καταπαύστος να κατακεραυνώσει τον καπιταλισμό, τον υπεριαλισμό, το κακό μας ριζικό, έτσι δεν είναι, οι ξεριζωμένοι, οι πρόσφυγες, οι Αμερικάνοι, οι βομβαρδίζοντες και όλα τα υπόλοιπα, για να μην μιλήσουμε. Ποια είναι η θέση του για την νόμιμη μετανάστευση? Τι θέλει? Δεν τη θέλει. Είναι και αυτή εργαλείο των επιχειρηματιών, των καπιταλιστών, των κακών. Και είναι προφανές ότι δυσκολεύεται να πάρει θέση. Διότι από τη βλέπει και σαν απειλή το συνδικαλιστικό, ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική προς τον εγχώριο. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα τα οποία έχουν συζητηθεί επί δεκαετίες. Γιατί είναι μην το χοντρένω? Ναι. Δεν κατάλαβα. Απειλούμε. Τώρα μην κάνουμε διάλογο, μην κάνουμε διάλογο. Σας παρακαλώ. Μιλήσατε και να ξαναμιλήσετε. Σας παρακαλώ κύριε συνάδελφε, τοποθετηθήκατε. Θα ακούσουμε τον κύριο Υπουργό τώρα. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε. Λέω λοιπόν ότι η στάση σας... παρακαλώ. Αν μου επιτρέψετε να μιλήσω, η στάση σας είναι απολύτως... Προφανώς.
Εγώ δεν θα επιτρέψω τον αντίλογο, όσο θέλετε αντίλογο. Βεβαίως. Αλλά θα μάθετε κι εσείς να ακούτε. Και ακούγοντας λοιπόν θα σας πω τούτο. Ότι κατά τη γνώμη μου πάντοτε, αν θέλετε την πετάτε, αν θέλετε την κρατάτε, η στάση του ΚΚΕ στο μεταναστευτικό είναι υποκριτική. Και δεν είναι μόνο υποκριτική εδώ στην Ελλάδα, παντού και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και έχει μία αμφισημία απέναντι στην νόμιμη μετανάστευση. Γι' αυτό και το 99% της κουβέντας σας ήταν εκτός θέματος. Δεν μιλήσατε για το talent pool και για την νόμιμη και για όλα αυτά που είναι η κύρια αφορμή. Το πήγατε αλλού. Κατά τη γνώμη μου πάντα. Που δείχνει και πάλι αυτό που σαν γενικό πλαίσιο βάζω, ότι μετά τα ψήγματα, τα σοβαρά τα οποία κρατάω εγώ πρώτος, υπάρχουν και πολλά προβληματικά. Έρχομαι τώρα στο 15-19, στο οποίο αν θέλετε μπορούμε να βάλουμε τρία κόμματα εδώ εκπροσωπεί, ιδίως το πρώτο εξάμηνο του 15. Η Πλαίσια Ελευθερίας, η Νέα Αριστερά και βεβαίως κατεξοχήν ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε κανείς να πει η επιστροφή του θήτη στον τόπο του εγκλήματος. Είναι πράγματα εξαιρετικά δυσάρεστα, τα οποία εγώ ήθελα να αποφύγω να μπούμε, γιατί δεν μου αρέσει η παρελθοντολογία, αλλά επειδή επιλέξατε να κρατήσετε μόνο ένα μικρό κομμάτι από τη συνολική μου τοποθέτηση, αψηφώντας την άλλη, το υπόλοιπο κομμάτι, είναι λογικό αυτό. Όποιος επιχειρεί να δίνει λύσεις στο μεταναστευτικό και να εφαρμόζει την οδό του ορθού λόγου, κατά τη γνώμη μου, μοιάζει με τον Άγιο Στεφαστιανό, που δέχεται πειρά και από τα αριστερά και από τα δεξιά, ακριβώς γιατί κάνει κάτι σωστό. Λοιπόν, η περίοδος 15-19 ήταν τραγική στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2015, όχι γιατί υπήρχε πόλεμος στη Συρία, ο οποίος είχε ξεκινήσει από το 2011, αλλά γιατί δόθηκαν σαφείς εντολές στο λιμενικό να πάψει να κάνει τη δουλειά του. Και υποτιμήθηκε η δυναμική της χιονοστιβάδας, που οι μικρές αρχικά ροές του Φεβρουαρίου-Μαρτίου μπορούσαν γρήγορα να φέρουν και φέρανε το καλοκαίρι του 2015. Και αφού φέρανε αυτές τις ροές, απέναντι στις οποίες δεν είχατε καμία πολιτική πώς θα τις διαχειριστείτε, όπου πλημμύρισε ο τόπος πέρα από τα γνωστά λιάζονται και δεν ξέρω τι άλλο, τα οποία ήδη ακούστηκαν στην αίθουσα, δεν είχατε καμία πολιτική και φτάσαμε στο έσχος της Μόριας και της Ιδωμένης, κοντέψατε με αυτήν την πολιτική να ανατινάξετε την Ευρώπη. Δεν υπάρχει ούτε ένας αναλυτής πολιτικός που να μην θεωρεί ότι το Brexit και η μετατόπιση του κρίσιμου 2-3% των Βρετανών ψηφοφόρων από το ναι στο όχι το καλοκαίρι του 16 δεν είχε να κάνει με τις σκηνές χάους που μεταδόθηκαν από τα ελληνικά νησιά. Και ενώ ούτε ένας πρόσφυγας δεν πήγε στη Μεγάλη Βρετανία, και μόνο η εικόνα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να έχει μία τάξη, στοιχειώδη τάξη, στη διαχείριση του μεταναστευτικού, οδήγησε στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αποτυχία των τελευταίων 70 χρόνων από ξεκινήματος της ευρωπαϊκής ενωτήσης και ευρωπαϊκής ιδέας, που είναι η έξοδος της δεύτερης μεγαλύτερης χώρας της Ένωσης, που είναι η Μεγάλη Βρετανία. Δεν υπάρχει ούτε ένας αναλυτής στη Γερμανία που να μην θεωρεί ότι αυτή η κρίση δεν υπήρξε βούτυρο στη φέτα του AfD, της Αλτερνατίβας, η οποία κατέληξε σήμερα να είναι δεύτερο κόμμα. Δεύτερο κόμμα στην Ομοσπονδιακή Γερμανία, που για όποιον ξέρει στοιχειωδώς ευρωπαϊκή ιστορία και τι σημαίνει Αλτερνατίβα να είναι δεύτερο κόμμα στη Γερμανία, τη μεταπολεμική Γερμανία, καταλαβαίνει την επίδραση ακριβώς αυτής της χαοτικής και απολύτως αποτυχημένης πολιτικής, η οποία υπήρξε και υποκριτική, και υποκριτική όχι μόνο για τη Μόρια και αυτόν τον ψευδεπίγραφο ανθρωπισμό καταδικαστήκαμε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ακριβώς για τις σκηνές έσχου στη Μόρια το 16, 17, 18 και ούτω καθεξής. Υποκριτική ακόμα και στο ζήτημα, γιατί ακούστηκε και αυτό, του εξωχώριου. Η συμφωνία
Ιταλίας-Αλβανίας. Γιατί έξω. Έξω από την Ένωση να διαχειριζόμαστε τα αιτήματα ασύλου. Αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι. Τη συμφωνία με την Τουρκία, ποιος την υπέγραψε? Η συμφωνία με την Τουρκία δεν είναι μιας μορφής εξωχώριας, εκδίκασης και επεξεργασίας? Συμφωνία την οποία δεν τηρεί η Τουρκία, για να μην μπερδευόμαστε. Δεν δέχεται επιστροφές. Αλλά η επιστροφή στην Τουρκία και η εκεί εξέταση των αιτημάτων ασύλου στην Τουρκία δεν είναι το ίδιο μοντέλο. Δεν πατάει στην ίδια φιλοσοφία. Την ίδια ώρα που κουνάτε το δάχτυλο στους υποτιθέμενους ακροδεξιούς της Ευρώπης ότι κάνουν εξωχώρια, εσείς δεν το υπογράψατε. Πιεζόμενοι από την Μέρκελ και την υπόλοιπη Ευρώπη που τη φτάσατε στα όρια της, όπως κάνατε τις κολοτούμπες, γιατί εδώ ή θα έχετε μια συνέπεια ή θα ελέγχεστε για ασυνέπεια. Όπως κάνατε τις κολοτούμπες στα οικονομικά και στη 17ωρη διαπραγμάτευση, κάνατε κολοτούμπα και στα ανθρωπιστικά όταν πιεστήκατε προκειμένου να έχουμε τη σωστή κατά τα λοιπά. Κατά τη γνώμη μας, εμείς δεν κάνουμε κολοτούμπα, εμείς το λέμε. Δήλωση, κοινή συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, για την οποία παλεύουμε σήμερα να την εφαρμόσει η Τουρκία και την εγκαλούμε που δεν την εφαρμόσει, πέραν των υπολείπων πραγμάτων της συνεργασίας μας. Για να μην πω ότι έχετε μπερδέψει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα έχουμε κάνει όλα ένα κοιμά και ένα μίξερ έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και θα έπρεπε να προσέξετε στην πρωτολογία μου πώς μίλησα για τη ΛΥΜΠΕ. Κατά τη γνώμη μου, πάντα την ταπεινή, η σημερινή ΛΥΜΠΕ είναι απόδειξη της παθογένειας της Ευρώπης. Και γι' αυτό θα γίνει πέρα στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Δεν ξέρω με τι θα αντικατασταθεί και αν θα αντικατασταθεί με κάτι καλύτερο. Γι' αυτό παλεύουμε. Αλλά η σημερινή ΛΥΜΠΕ με τους συγκεκριμένους ευρωβουλευτές και τις συγκεκριμένες αποφάσεις, όπου πιστεύει ότι κάθε φύλαξη συνόρου αντίκειται στα ανθρώπινα δικαιώματα, πάει ενάντια στη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ευρωπαϊκού λαού, θα γίνουν πάρα πολλές τέτοιες συνεδριάσεις μέσα στις ευρωεκλογές. Σας το λέω. Θα υπάρχουν διαρκώς, διότι ξέρετε, υπάρχει και το πολιτικό θέατρο. Πάμε σε ευρωεκλογές, ευρωβουλευτές θέλουν να λένε, θέλουν να βγάζουν και θα βγάλουν τους επόμενους 3-4 μήνες. Η απάντηση, γι' αυτό σας λέω πρέπει να είμαστε στη μέση οδό, διότι εδώ κινδυνεύουμε να τα πετάξουμε όλα από το ένα άκρο, γιατί αυτά, η μία ακρότητα τροφοδοτεί την άλλη ακρότητα. Η σημερινή ακρότητα της ΛΥΜΠΕ, ότι οποιαδήποτε προστασία συνόρων, όχι στις επιστροφές, είναι κακό πράγμα οι επιστροφές. Είναι κακό πράγμα η πάταξη της παράνομης διακίνησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ακούσατε. Ήταν εδώ και σας μίλησε. Λοιπόν. Κλείνω. Τα σχολιάζουμε όλα. Λοιπόν. Παρακαλώ κύριε Καζαμή, όχι διάλογο. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Κλείνω. Για να μην αφήσουμε απ' έξω και την άλλη πτέρυγα, η οποία εύκολα μιλάει για εισβολή. Ακούστε τώρα, εισβολή. Και έρχονται εδώ τα εκατομμύρια, αλήθεια κύριοι συνάδελφοι, της Νίκης και των υπολείπων κομμάτων στα δεξιά μας. Αχ, με συγχωρείτε, σας μπέρδεψα με... με τις Σπαρτιάτες. Ναι. Λοιπόν, θέλω να ακουστεί όμως αυτό το επιχείρημα. Παρακαλώ να μην... Ναι. Έτσι. Εντάξει, έγινε διόρθωση. Συνεχίστε, παρακαλώ. Έχετε απόλυτο δίκιο και απολογούμε, κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, η χώρα μας, να ακουστεί για μια ακόμα φορά, παραμένει χώρα διέλευσης και όχι τελικού προορισμού.
πράγματι έρχονται στη χώρα μας καθοδόν, περί αυτού πρόκειται, για τη Γερμανία και τον πλούσιο Ευρωπαϊκό Βορρά. Και πράγματι η χώρα μας πληρώνει το γεγονός ότι βρίσκεται μεταξύ του μαγνήτη και της απόφυσης από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό και διεκδικούμε ευρωπαϊκή βοήθεια και την παίρνουμε, διότι είμαστε αναγκασμένοι να διαχειριστούμε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο προκαλείται από άλλους, αλλά εμείς πρέπει να το διαχειριστούμε. Και το κάνουμε. Και το κάνουμε καλύτερα από τις περισσότερες άλλες χώρες. Λοιπόν, οι περισσότεροι ωστόσο φεύγουν. Απόδειξη, πάνω από 1.200 πέρασε στη χώρα μας από το 2015 και μετά. Ο συνολικός, επειδή δεν έχουμε τα στοιχεία, ακούστηκε και αυτό, ο συνολικός αριθμός προσφύγων στην Ελλάδα σήμερα είναι 50.000. Οι πρόσφυγες, οι αναγνωρισμένοι που διαβιούν στην Ελλάδα είναι 50.000 και 26.000 Ουκρανοί με προσωρινή προστασία. Μόνο από την Ουκρανική κρίση πήγαν στην Ευρώπη 4,5 εκατομμύρια. Μόνο από την κρίση το 2022, για να έχουμε, πριν 2022-2023, για να έχουμε τα νούμερα υπόψη μας γιατί μιλάμε. Η Ευρώπη έχει κάνει το ανθρωπιστικό της καθήκον. Και δεν υπάρχει άλλη Ήπειρος που να το κάνει το ανθρωπιστικό της καθήκον το περισσότερο από την Ευρώπη. Είναι πρώτη σε χρηματοδότηση ανθρωπιστικής βοήθειας, πρώτη σε υποδοχή προσφύγων, πρώτη παντού. Αλλά άλλο αυτό και οι ευρωπαϊκές αξίες και άλλο να μας κοροϊδεύουν. Οι διακινητές και άλλοι διάφοροι οι οποίοι βρίσκουν δίπλα στο προσφυγικό να κάνουν την οικονομική μετανάστευση χωρίς όρους και κανόνες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς ευθαρσώς μιλάμε και για τα δύο. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να καταδικάζουμε το ένα και να σεβόμαστε το άλλο. Και ακριβώς επειδή σεβόμαστε τη σύμβαση για την προστασία των προσφύγων, μιλάμε για επιστροφές, όπως δεν το κάνουν άλλοι. Λοιπόν, είναι προφανές ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ πολιτικοποιημένο πια στη σημερινή Ευρώπη. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παράνομης μετανάστευσης. Ταυτόχρονα χρειάζεται να γίνει, να προσελκύσει ταλέντα. Μιλήσανε ότι δεν κάνουμε υψηλή δίκευση. Κάνουμε και υψηλή δίκευση. Η συμφωνία με την Ινδία... Μίλησε για Κίνα, δεν ξέρω τι άλλο, από την ελληνική λύση. Η Ινδία είναι η κατεξοχήν χώρα σήμερα της υψηλής ειδίκευσης σε κομπιούτερ και υψηλή τεχνολογία. Και μέρος της συμφωνίας με την Ινδία περιλαμβάνει ακριβώς όχι μόνο τους εργάτες γης και τη χαμηλή ειδίκευση, και την υψηλή ειδίκευση. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Λοιπόν, πάντοτε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε σε αυτή την συνομιλία που πρέπει να είναι διαρκής. Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και βεβαίως όποτε ο καλός συνάδελφος πρόεδρος της Ευρωπαϊκών, ο κύριος Πλακιωτάκης, με καλεί. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους για την παρουσία σας, τη συμμετοχή σας. Πριν σας αποδεσμεύσω, να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα είναι αύριο, 11.30 ώρα, ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες κοινοβουλευτικής συνέλευσης από τον νέο πλέον πρόεδρο, τον κύριο Θοδωρή Ρουσόπουλο, και στις 20 Δευτέρου θα υποδεχτούμε στη Βουλή την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία και θα μιλήσει στην Επιτροπή μας και στις συναρμόδιες επιτροπές. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Θεωρώ πολιτικό το σχόλιο για τον καλό συνάδελφο και συναγωνιστή στη Βόρεια Αθήνα, Θόδωρο Ρουσόπουλο, ότι η εκλογή για πρώτη φορά Έλληνα βουλευτή στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Βουλίου της Ευρώπης, που είναι ο ύψιστος θεσμός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι παμψηφή με τις ψήφους ανατολικοευρωπαϊκών χωρών, που δεν είναι πάντοτε μη καχύποπτη, έτσι δεν είναι. Είναι μία ψήφος εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα, αλλά και προς την πολιτική που ασκεί η Ελλάδα στα ζητήματα αυτά. Εγώ έτσι το βλέπω. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λύεται η συνεδρία.